μου τι αγωνία ήταν και αυτή. Και από πού να αρχίσω? Α, από την αρχή. Ήτανε λοιπόν τρεις Ουκρανοί. Μήνα! Λάθος, έξι. Ναι, έξι. Έξι ήμασταν στο τραπέζι. Ο Τζόνι, ο Μήνος, η Άλκης της, η Νινέτα, ο Νικηφόρος και εγώ. Δηλαδή έτσι και χτυπούσε η 17 Νοέμβρη, θα μέναμε χωρίς τηλεόραση. Αυτό ακριβώς είπε και ο Τζόνι και γελάσαμε όλοι. Και ξαφνικά ορμάνε κατά πάνω μας τρεις ένστολοι. Το μεσαίο τον ένστολο, κάποιο τον ξέρω, θα το θυμηθώ. Παγώνουν όλοι. Εγώ πήρα μια τρομαρό, ο Τζόνι πήρε το όπλο του. Σοριάζεται η Νινέτα πάνω στο Μήνο, ευγενέστατος, και δεν έβγαλε ο άνθρωπος, της πέφτει ο ροφός και πέφτει μαγιονέζα πάνω στο Βελεντίνο. Μαγιονέζα ταυτάς, σημειώσατε ένα. Ένα ροφό που είχαμε φάει στη Μαρίτσα, στο Γαλαξίδι. Καλέ, το μεσαίο τον έστωλο από εκεί το ξέρω. Και πριν προλάβω να λιποθυμίσω, έρχεται και μου λέει: έχετε ένα γιο? Ναι, του λέω, αλλά μακρύνω. Και εκεί που πάω να το βάλω στα πόδια, συνέρχεται η Νινέτα και ρωτάει πού είναι ο Νικηφόρος, και εκεί με ζώνουν τα φίδια. Και με τούτα και με εκείνα, πέρασε η βραδιά. Να πηγαίνουμε κι εμείς, να σας αφήσουμε να κοιμηθείτε. Ναι, γιατί είμαι κι εγώ πτώμα, δεν είναι για λίγο για μια μάνα να μαθαίνει ότι δίρανε το παιδί της. Α, γι' αυτό ήρθα. Κωνσταντίνε, παιδί μου, μου είπανε ότι σε τουλμιάσανε τρεις άγνωστοι σου αλλοδαποί. Και εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι αναμένα τα φώτα στη σοφίτα.